Η εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση Τα Επτά Θαύματα του Κόσμου Ο Ναός της Αρτέμιδος στην Εφέσο Στα βάθη των αιώνων, μεταξύ του μύθου και της πραγματικότητας, χάνεται η ιστορία της γέννησης της αρχαίας πόλης της Εφέσου. Στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., κύματα Ελλήνων επίκων θα εγκατασταθούν στις ακτές της Μικράς Ασίας, δημιουργώντας εκεί νέες ελληνικές πόλεις. Η ελληνική μυθολογία θέλει το γιο του βασιλιά Κόρδου της Αθήνας, τον Άνδροκλο, να οδηγεί τους συντρόφους του στις εκβολές του ποταμού Κάιστρου στις ακτές της Μικράς Ασίας, απέναντι από το νησί της Σάμου, και εκεί να ιδρύουν μια νέα πόλη, την πόλη της Εφέσου, συμβάλλοντας και αυτή στη δημιουργία της ελληνικής παράλιας Ιωνίας. Η περιοχή στην οποία εγκαταστάθηκαν οι Αθηναίοι έπικοι κατοικούνταν παλαιότερα από αυτόχθονες λαούς, τους Κάρες, Λέλεγες και Πελασγούς, που η καταγωγή τους και η ιστορία τους δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη. Σίγουρα όμως οι λαοί αυτοί ήταν οι πρώτοι που έφεραν τους Έλληνες αντιμέτωπους με το πνεύμα της Ανατολής που έντονα επέδρασε στη δημιουργία του νέου Ιωνικού πνεύματος. Εδώ θα συναντηθεί η ελληνική καθαρή σκέψη με το μυστικισμό της Ανατολής και η ένωση αυτή θα φανεί και στις νέες θρησκευτικέ δοξασίες που θα επικρατήσουν. Προϋπάρχουσες γυναικείες θεότητες που λατρεύονταν στην περιοχή θα επηρεαστούν από τη λατρεία της ελληνικής θεάς Άρτεμις των νέων επίκων και το αποτέλεσμα είναι η λατρεία μιας νέας θεότητας, της Εφέσιας Αρτέμιδας. Η λατρεία αυτή διαφέρει έντονα από τη γνωστή άρτεμη του Ολύμπιου Δωδεκάθεου, αφού τα χαρακτηριστικά της είναι μυστικιστικά, όμοια με αυτά της θεάς κουμπάγια της περιοχής της Βρυγίας της Μικράς Ασίας. Η λατρεία της Αρτέμιδος στην Ιωνία θα αποκτήσει σαν επίκεντρό τη την πόλη της Εφέσου και οι Ιωνες από τους πρώτους αιώνες της εγκατάστασής τους θα θελήσουν να την τιμήσουν με ναούς αντάξιου της δόξας της. Είναι σίγουρο πω πολλοί ναοί τη Αρτέμιδο υπήρχαν στην πόλη. Ο σπουδαιότερο και μεγαλοπρεπέστερο όλων όμω φαίνεται ότι κατασκευάστηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. και σύμφωνα με την παράδοση το κόστο του καλύφθηκε από τον μυθικό βασιλιά Κρίσο τη γειτονική Λιδίας. Τότε η πόλη της Εφέσου, όπως και άλλες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας, βρέθηκαν κάτω από το ζυγό του βασιλείου της Λιδίας, συνεχίζοντας όμως παράλληλα την ανάπτυξή τους. Ο καινούριο ναό τη Αρτέμιδο γρήγορα έγινε ξακουστό στον αρχαίο ελληνικό κόσμο για το μέγεθο και τη μεγαλοπρέπειά του και θεωρήθηκε από τα πιο σπουδαία οικοδομήματα τη εποχή του. Από τον αρχαίο αυτό ναό τίποτα δεν σώζεται σήμερα εκτό από τα θεμέλιά του, που όμω σε συνδυασμό με αναφορέ αρχαίων πηγών επιτρέπουν τη σχετική αναπαράστασή του. Ο ναό ήταν κατασκευασμένο από μάρμαρο, είχε σχήμα ορθογώνιο μήκου 131 μέτρων και πλάτου 78,5. Ήταν περίπτερος δηλαδή με κίονες στι τέσσερι πλευρέ του, ύψου 20 μέτρων ιονικού ρυθμού. Χαρακτηριστικό των γεώνων αυτών ήταν ότι είχαν του πόνδυλου τη βάση του διακοσμημένου με εξαιρετικά ανάγλυφε παραστάσει. Στο άνω τμήμα των γιώνων, πάνω σε ιονικά κιονόκρανα, στηρίζονταν ο Οι η περίμετρο τη οροφή του ναού, για την οποία οι πληροφορίε που υπάρχουν σήμερα είναι ελλειπεί. Σε αντίθεση με άλλου ελληνικού ναού στο Διάζωμα, στην περίμετρο τη οροφή δεν υπήρχαν ανάγλυφες μαρμάρινε παραστάσει μύθων ή θεών, και στο αέτομα, στο τρίγωνο τη οροφή, στην πλευρά τη κύρια όψη, υπήρχαν τρία ανοίγματα. Η λειτουργία των ενηγμάτων αυτών πρέπει να συνδυαστεί με την ύπαρξη μπροστά στο ναό ενός μικρού χαμηλού θυσιαστηρίου, όπου μέσα εκεί οι ιερείς της Αρτέμιδος θυσίαζαν ζώα προς τη της θεάς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Άρτεμις της Εφέσου και η λατρεία της είχαν έντονα στοιχεία από την Ανατολή και μέσα σε αυτά ήταν και η επιφάνεια, δηλαδή η εμφάνιση του αγάλματος της θεάς τους πιστούς της κατά τη διάρκεια θυσιών ή άλλων τελετών. Έτσι δεν αποκλείεται από τα ανοίγματα αυτά του αετώματος του ναού να εμφανιζόταν το άγαλμα της θεάς στη διάρκεια των θυσιών, αν λάβουμε υπόψη ότι το μικρό θυσιαστήριο ήταν κατασκευασμένο στην κατάλληλη θέση ώστε να έχει οπτική επαφή. Στο κέντρο του ναού υπήρχε ο σηκός, ο ιδιαίτερος και ιερότερος χώρος λατρείας αφιερωμένος στο Θεό. Στου ελληνικού ναού στο Σικό βρισκόταν και το λατρευτικό άγαλμα του Θεού, συνήθω έργο μεγάλου καλλιτέχνη τη εποχή. Για την Εφέσια Άρτεμη δεν αναφέρονται πηγέ για τη θέση του λατρευτικού αγάλματος τη Θεά μέσα στο Σικό. Άσχετα όμω με αυτό, η απεικόνιση τη Εφέσια Αρτέμιδο ήταν πολύ διαφορετική από το ελληνικό τη πρότυπο. Η Εφέσια Άρτεμις έδειχνε στην εμφάνισή της την επίδραση της Ανατολής και της Θεάς Κιβέλης. Οι παραστάσεις σε αρχαία νομίσματα, αναφορές αλλά και ρωμαϊκά αντίγραφα συμφωνούν στην ιδιαίτερη όψη του λατρευτικού αγάλματος. Η θεά παρουσιαζόταν πολύ χαρακτηριστικό της γονιμότητάς της, άκαμπτη χωρίς την πλαστική κίνηση, χαρακτηριστική της ελληνικής τέχνης με διακοσμημένα τα ενωμένα κάτω άκρα τη. Δημιουργό του λαμπρού αυτού οικοδομήματο αναφέρεται ο αρχιτέκτονα Χερσίφρονα με βοηθού του το γιο του Μεταγέννη και τον αρχιτέκτονα Θεόδωρο από το γειτονικό νησί της Σάμου που σίγουρα έφερε την πύρα του από την πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση του Αιγαιοπελαγίτικου νησιού. Ο μύθος όμως θέλει την ίδια την Άρτεμη να βοηθά στην κατασκευή του ναού της. Και όταν ο Χερσίφρον βρέθηκε σε τρομακτικό αδιέξοδο χωρίς να ξέρει πώς θα σηκώσει το μεγάλο μαρμάρινο δοκάρι της εισόδου του ναού, η ίδια η θεά σαν θα σηκώσει και θα βάλει στη θέση του το λίθινο αυτό όγκο, λύνοντας το πρόβλημα. Ο συνολικός αριθμός των κοιόνων του ναού είναι ένα άλλο θέμα που απασχολεί ακόμη τους αρχαιολόγους και τους σύγχρονους ερευνητές. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρει σαν συνολικό αριθμό κοιόνων του 127, έναν αριθμό που οδηγεί σε διάφορες υποθέσεις για τη διάταξή τους. Είναι όμως περισσότερο από πιθανό ο ναός να είχε οκτώ κύονες στην πρόσωψή του και σίγουρα δύο σειρέ περιμετρικά. Μια υπόθεση που με τη βοήθεια άλλων παραδοχών για την ύπαρξη κάποιων κιόνων μέσα στο ναό οδηγεί κοντά στην αναφορά του Πλίνιου. Άλλες αναφορές από αρχαίες πηγές μας πληροφορούν ότι το αέτομα στην πρόσωψη του ναού ήταν διακοσμημένο με τέσσερα χάλκινα αγάλματα αμαζόνων των μυθικών αυτών γυναικών πολεμιστών που ήταν άμεσα συνδεδεμένε τόσο με τη λατρεία της Αρτέμιδος όσο και με την αντιπαράθεση Ελλήνων και Ανατολής. Οι πηγές αναφέρουν ότι σύμφωνα με όσα επικρατούσαν στον 5ο αιώνα π.Χ. η ανάθεση της δημιουργίας του έργου αυτού των Αμαζόνων έγινε μετά από καλλιτεχνικό αγώνα που συμμετείχαν και διακρίθηκαν οι πλέον εξαίρετοι γλύπτες της εποχής όπως ο Φιδίας, ο Κρυσίλας, ο Πολύκλητος. Στους φημισμένους αυτούς δημιουργούς πρέπει να προσθεθεί και η καλλιτεχνική προσφορά του Πραξιτέλη που έργα του εκόσμησαν το εσωτερικό του ναού. Είναι λογικό ο μεγαλοπρεπής αυτός ναός να γίνει γρήγορα το κέντρο της πόλης και γύρω από αυτό να αναπτυχθεί η οικονομική, εμπορική, πολιτιστική και θρησκευτική ζωή της. Ο ναός απαιτέλεσε το κύριο τραπεζικό κέντρο της περιοχής είχε μερίδιο στα εμπορικά κέρδη της πόλης, ενώ έπαιρνε πλούσια αφιερώματα και δώρα από πιστούς και προσκυνητές. Ένα όμως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ναού ήταν η παροχή ασύλου στους οικέτες, σε όσους δηλαδή έφταναν στο εσωτερικό του ναού και ζητούσαν τη βοήθεια της θεάς για να γλιτώσουν από τους διώκτες τους. Η παράδοση θέλει την ίδια την πόλη να έχει εκμεταλλευτεί το άσυλο του ναού όταν η Έφεσος κινδύνευσε από εχθρική επιδρομή του ανιψιού του Λίδου βασιλιά Κρίσου. Οι κάτοικοι ένωσαν με μακρύ σκηνή την Ακρόπολη που κινδύνευε με τον ναό, Επεκτείνοντα έτσι το άσυλο σε όλη την πόλη, αναγκάζοντας τους εχθρούς να εγκαταλείψουν τη μολιορκία φοβούμενοι την οργή της θεάς. Η ίδια η Θεά φαίνεται όμω πω δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη του ιερού τη όταν στα 356 π.Χ. ο Εφέσιο Ηρόστρατο, θέλοντα να βρει τρόπο για να μείνει το όνομά του στην ιστορία, έβαλε φωτιά κρυφά στο ναό. Το λαμπρό αυτό οικοδόμημα καταστράφηκε εντελώ από την πυρκαγιά, αφήνοντα όμω το όνομα του Ηρόστρατου να παραμένει ντροπιασμένο στου αιώνε. Αλλά ακόμη και γι' αυτό το γεγονό, ο μύθος δικαιολογεί την αδυναμία τη θεά Άρτεμη να προστατέψει τον οίκο τη. Ήταν, λέει, απασχολημένη το βράδυ τη πυρκαγιά με τη γέννηση ενό παιδιού στη Μακεδονία, του μικρού πρίγκιπα Αλέξανδρου, γιου του βασιλιά Φίλιππου τη Μακεδονία. Ο Αλέξανδρος έμελε να φτάσει μέσα σε λίγα χρόνια μέχρι τι όχθε του Ινδού ποταμού, φέρνοντα μαζί με του Έλληνε στρατιώτε το ελληνικό πνεύμα, εγγενιάζοντας έτσι μια νέα σελίδα στην ιστορία τη Ανατολική Μεσογείου, αυτήν τη ελληνιστική περίοδου. Λίγα μόλι χρόνια μετά την καταστροφή του ναού τη Θεάς από τον Ηρόστρατο, ο Αλέξανδρο, επικεφαλή του στρατού των Ελλήνων, θα βρεθεί στη διάρκεια τη εκστρατεία του προ την Ανατολή, στην πόλη τη Εφέσου. Εκεί θα προσφερθεί με δικά του έξοδα να νοικοδομήσει τον κατεστραμμένο ναό. Δεν ήταν όμως γραφτό ο Αλέξανδρος να γίνει ο νέος κρίσος και να δωρήσει πάλι στην πόλη το λαμπρό ναό της θεάς. Οι αρχιερείς της Αρτέμιδος απέρριψαν ευγενικά την προσφορά του, εξηγώντα πως μία θεά όπως η Άρτεμις δεν μπορούσε να δεχθεί δώρα από έναν άλλο θεό όπως ο Αλέξανδρος. Είναι άγνωστο πότε οι εφέσιοι έστησαν ξανά μόνοι τους το ναό της θεάς του. Οι αρχαιολογικέ ανασκαφέ όμω του 19ου αιώνα μετά Χριστών δείχνουν πω κοντά στο ναό που έκτισε ο Κρήσο και κατέστρεψε ο Ηρόστρατο υπήρξε ένα μεταγενέστερο, ακριβώ όμοιο οικοδόμημα που πρέπει να ήταν ο νέο ναό, το νέο Ναυτεμίσιον. Οι αρχαιολόγοι και οι σύγχρονοι ιστορικοί δεν έχουν αποφασίσει για ποιου λόγου οι Εφέσιοι τη Ελληνιστική περίοδου δεν κατασκεύασαν το νέο ναό στη θέση του παλαιού, αλλά επέλεξαν τη νέα θέση. Σίγουρο όμως είναι πως ο νέος ναός, όμοιος με τον πρώτο, θα κοσμεί την πόλη της Εφέσου στους ρωμαϊκούς και πρωτοχριστιανικούς χρόνους, όταν η πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλη ακμή. Ο ναός στην περίοδο αυτή διατηρεί την παλαιά του έγκλη και τη φήμη του σαν ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Η πόλη θα αποτελέσει μία από τις σπουδαιότερε εμμορικές πόλεις της Ανατολής και στο κοσμοπολίτικο πια λιμάνι η ίδια η λατρεία της θεάς θα αλλοιωθεί, αποκτώντας πολλές φορές έναν οργιαστικό και άσεμνο χαρακτήρα. Έτσι, στα πρωτοχριστιανικά χρόνια, η λατρεία της Αρτέμιδος θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Απόστολο Παύλο που θα παραμείνει στην πόλη για τρία χρόνια, από το 55 έως το 58 μετά Χριστόν, διδάσκοντας το Λόγο του Κυρίου ιδρύοντα τη Χριστιανική Εκκλησία τη Εφέσου. Η χριστιανική παράδοση στην πόλη είναι ιδιαίτερα εμφανή στην περίοδο αυτή. Η παράδοση θέλει την ίδια την Παναγία και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να μένουν στην πόλη και την Παναγία να τελειώνει τη ζωή της εκεί. Η αντίσταση όμως της παλαιάς ιδεολολατρικής θρησκείας στα νέα μηνύματα του χριστιανισμού ήταν έντονη. Έτσι, όταν το 58 μεταχριστών ο Απόστολος Παύλος καταφέρθηκε εναντίον των αργυρών ασέμνων ειδόλων τη Θεά, το πλήθο έκανε γνωστά τα εχθρικά του συναισθήματα, φωνάζοντα Μεγάλη είναι η άρτεμη των Εφεσίων. Έτσι, ο Απόστολο Παύλος, μετά από εξέγερση των εμπόρων τη εποχή που έβλεπαν τα συμφέροντά του να βλάπτονται, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη. Ο ναό τη Αρτέμιδος θα παραμείνει κέντρο τη παλαιά εθνική θρησκείας και παρά την μερική του καταστροφή από του Γότθους τα 263 μετά που θα λαιλατήσουν την πόλη, θα είναι μόνιμο κέντρο αντίσταση εναντίον τη νέα χριστιανική θρησκείας. Στα τέλη του 3ου μετά αιώνα, η πόλη αρχίζει σταδιακά να παρακμάζει. Παράλληλα, ο χριστιανισμός επικρατεί πλήρως στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα είναι τότε που ο ναός θα δεχθεί το τελικό κτύπημα. Στο 401 μετά Χριστόν, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα διατάξει την πλήρη καταστροφή του. Χαρακτηριστικές εικονογραφήσεις του Μεσαίωνα απεικονίζουν το γεγονός αυτό. Την ίδια περίοδο, άλλα σημαντικά οικοδομήματα και έργα του κλασικού ελληνισμού θα υποστούν καταστροφές με την οριστική επικράτηση του χριστιανισμού. Έτσι και στην Ολυμπία, στο χώρο που βρισκόταν ένα άλλο από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, την ίδια εποχή θα απαγορευτούν οριστικά πια οι αθλητικοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Το αρχαίο κλασικό και ελληνιστικό πνεύμα βρίσκεται σε διωγμό. Οι αιώνε θα περάσουν. Η ίδια η πόλη τη Εφέσου θα αλλάξει θέση αφού οι προσχώσει του ποταμού Κάιστρου θα σπρώχνουν συνεχώ την παραλία προ τα δυτικά. Η ιστορία θα βρει πια άλλου πρωταγωνιστέ στα δύσκολα μεσαιωνικά χρόνια από τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν, τα παράλια της Μικράς Ασίας θα βρεθούν στα χέρια μιας νέας ανερχόμενης στρατιωτικής δύναμης, των Οθωμανών Τούρκων που σταδιακά επικρατούν, δημιουργώντας στην Ανατολική Μεσόγειο μια πανίσχυρη αυτοκρατορία, την Οθωμανική. Στους ταραγμένους αυτούς αιώνες, η ανάμνηση του ξακουστού ναού της Αρτέμιδος θα σβήσει εντελώς. Τα ερήπια του, μαζί με αυτά της πόλης της Εφέσου, θα χαθούν κάτω από όγκους κομμάτων. Πρέπει να έρθουν τα χρόνια της αναγέννησης, όταν θα ξυπνήσει πάλι το ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό κλασικό πολιτισμό για να ακουστεί πάλι μέσα από παλαιές περιγραφές και πηγές το όνομα της αρχαίας Εφέσου και του λαμπρού ναού της Αρτέμιδος. Κάποιους αιώνες αργότερα, τον 17ο και 18ο, δειλά και όταν οι γεωπολιτικές συνθήκες το επιτρέπουν, Θαραλέοι περιηγητέ από την Ευρώπη θα αρχίσουν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και στα παράλια τη Μικρά Ασίας, τη Αρχαία Ιωνία, στου χώρου που ανέφεραν οι αρχαίοι Έλληνε και Ρωμαίοι ιστορικοί και ταξιδιώτε. Κάτω από νέε συνθήκε, στα 1860 περίπου, ένα Άγγλο ερευνητή, ο Τζον Τούρτ Γουουντ, θα ασχοληθεί συστηματικά με την αρχαία πόλη τη Εφέσου και η σκαπάνη του θα φέρει στο φω τα πρώτα ευρήματα ανάμεσά τους και τα θεμέλια των ναών της Αρτέμιδος της κλασικής και ελληνορωμαϊκής περίοδου. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα επτά θαύματα του κόσμου.